Θερμή υποδοχή στην ποδηλατική ομάδα Willing to Help επιφύλαξαν στην παραλία του Βόλου περίπου 40 φορείς και τοπική συλλογή σε μια γιορτή εθελοντισμού, αθλητισμού και ευαισθητοποίησης. Το Willing to Help είναι μια πορεία που ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη και έχει προορισμό το Ηράκλειο της Κρήτης με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για την αγορά 100 επερικών αμαξιδίων, από τα οποία 5 θα δοθούν στο Βόλο για τις ανάγκες που υπάρχουν. Καλωσορίζουμε στην πόλη μας τον Ελπιδοφόρο, τη Δώρα και τα υπόλοιπα παιδιά από την ποδηλατική ομάδα Willing to Help. Ο Βόλος τους καλωσορίζει και επίσημα. Τους ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά που πέρασαν από την πόλη μας. Η δράση ξεκίνησε το 2015. Ο Ελπιδοφόρος Χρυσοβέργης και η Δώρα Μπίτσι μαζί με μια μικρή ομάδα εθελοντών ξεκίνησαν ποδηλατώντας από το Λονδίνο μέχρι την Αθήνα, διασχίζοντας 2.500 χιλιόμετρα σε 35 ημέρες και περνώντας από 8 χώρες. Ο σκοπός τους, ο οποίος και επιτεύχθηκε, ήταν να μαζέψουν χρήματα για τα παιδιά της Φλόγας. Το ταξίδι τους συνεχίζεται φέτος με στόχο αυτή τη φορά να συγκεντρωθεί το ποσό των 19.000 ευρώ για την αγορά 100 επερικών αμαξιδίων, εκ των οποίων 5 θα λάβει κάθε πόλη σταθμός προκειμένου να παραχωρηθούν σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Είναι πάρα πολύ όμορφο που είναι αρκετοί σύλλογοι σήμερα ενωμένοι όλοι μαζί και πάνω από 40 σύλλογοι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό όλοι μαζί να ενώνονται για έναν υπέροχο σκοπό. Ξεκίνησα από την Κωνσταντινούπολη 7 Σεπτέμβρη, τη μέρα συμβολικά που ξεκίνησε και η Παραολυμπιάδα. Ξεκίνησα από τον Πατριαρχείο, πήραμε και την ευλογία του Πατριάρχη και διασχίζουμε όλη την Ελλάδα, 20 ελληνικές πόλεις, 1.700 χιλιόμετρα, με έναν σκοπό. Να αγοράσουμε 100 απειρικά αμαξίδια και να δώσουμε στις 20 πόλεις 5 σε κάθε πόλη. Και πραγματικά είναι αυτές οι γιορτές εθελοντισμού όπως και σήμερα, με μια τόσο ωραία υποδοχή, είναι αυτό που μας κάνει να συνεχίζουμε και να παίρνουμε τη δύναμη. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ στο Βόλο για όλα αυτά που θα γίνουν, αλλά πέρα από αυτό και για το ότι τι συμβολίζει το Willing to Help και οι εκδηλώσεις που είναι να γίνουν εδώ για την τοπική κοινότητα, αλλά γενικά και όλη την Ελλάδα. Θέλουμε να ενώσουμε τον κόσμο, να μην μένουν τα άτομα με αναπηρία στα σπίτια. Θέλουμε να βγούμε όλοι έξω και όλοι να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Αυτό είναι ο στόχος. Στην παραλία του Βόλου είχαν στηθεί χθες το απόγευμα περίπτερα εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων και πραγματοποιήθηκαν παράλληλες δράσεις όπως επίδειξη παραολυμπιακών αθλημάτων, μπάσκετ 3x3 με αμαξίδια, βιωματικές δράσεις και αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης έγιναν επιδείξεις αυτοάμυνας, εγγραφές εθελοντών δοτών μυελού των οστών, γνωριμία με τις πρώτες βοήθειες, ενημέρωση για την εθελοντική αιμοδοσία, ενώ σώματα, σύλλογοι, ιδρύματα, φορείς και ΜΚΟ ενημέρωσαν για τις δράσεις τους. Στο χώρο υπήρχαν πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά με Λούνα Πάρκ και κλόουν, ενώ υλοποιήθηκε και η δράση «Μην ξεχνάς το καπάκι να κρατάς, συλλέγω, ανακυκλώνω, προσφέρω». Τέλος έγινε επίδειξη εκένωσης χώρου με σκηνιά και φορεί από την ταράτσα του Πανεπιστημίου και αναρτήθηκε πανό με μήνυμα κατά των ανισοτήτων. Ελιάς σχετικών δυνάμεων και άλλες πολλές δυνάμεις και σύλλογοι και ομάδες βρεθήκαμε εδώ σήμερα να βοηθήσουμε, να συμπαρασταθούμε, να δημιουργήσουμε ένα ωραίο κλίμα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ξεκινήσαν από την Κωνσταντινούπολη και θα φτάσουν μέχρι την Κρήτη, για να μπορέσουν να πάρουν δυνάμεις και να έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν με πιο πολύ ευχαρίστηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που συμμετείχανε και ελπίζουμε να πάμε και την επόμενη φορά ακόμα καλύτερα.